Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, συγχωρέστε μας για τη φωνή, χειροτερέψαμε. Έχει 2-3 μέρες, μας τριγυρνάει, μας πάει από εδώ, μας πάει από εκεί. Και έχουμε κρυώσει λίγο, γεροί να είμαστε, εδώ είμαστε πάντως, συνεχίζουμε. Και για ακόμα μία ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 είμαστε κοντά σας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Δεν με αναγνωρίζω, Χρήστο, είναι η αλήθεια. Θα με συνηθίσω. Πού θα πάει? Έχουμε πολλά να πούμε. Δυστυχώς έχουμε και αρκετά αρνητικά να πούμε. Αλλά κάποια πράγματα τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς γίνονται. Το έχω τονίσει όλα αυτά τα χρόνια ότι όταν προαναγγείλουμε κάτι κακό ή όταν προβλέπουμε κάτι κακό, θα θέλαμε πάρα πολύ να ξεφτυλιστούμε και να διαψευστούμε και να μην γίνει ποτέ αυτό το κακό. Σε καμία περίπτωση δεν θα πούμε ότι δικαιωθήκαμε ή οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς κάποια πράγματα όταν τα λες μήνες, όταν τα καταγράφεις μήνες, δεν το παίζουμε ούτε πολύξεροι, ούτε παντογνώστες, ούτε τίποτα. Όταν τα καταγράφεις μήνες και τα βλέπεις να έρχονται πλέον μπροστά σου, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα και θα εξηγήσουμε σε λίγο το τι ακριβώς εννοούμε. Τρόποι επικοινωνίας, FM κοινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blueliberopapaki.gr το mail μας, για ό,τι θέλετε να γράψετε, να ρωτήσετε. Κοντά μας φυσικά η χορηγή μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ για μας. Έχουμε εγκαίνια αύριο στο Coffee Square στο Ασβεστοχώρι, Δημοκρατίας 4, όπως μπαίνει στο χωριό στα δεξιά, στο δεξί σας χέρι, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου. Ένας υπέροχος χώρος στο Coffee Square, το οποίο άνοιξε την Δευτέρα πριν λίγες μέρες, και αύριο στις 6, από τις 6 και μετά, περιμένει όλους εσάς για τα εγγένειά του, για να απολαύσετε τα toast, να απολαύσετε τις υπέροχες κρέπες, Mary γράφε, θα παραγγείλω, τα hot dog και όχι μόνο. Και να περάσετε αύριο όλοι καλά. Πάμε να μάθουμε καμιά γλώσσα, να γίνουμε άνθρωποι. Και όχι ότι δεν είμαστε. Να μάθουμε τα αγγλικά μας, τα γαλλικά μας, τα γερμανικά μας, τα ισπανικά μας, την πληροφορική μας. Μετά τις γιορτές για τους ενήλικες, 50% έκπτωση παρακαλώ, για όσους θέλουν να ασχοληθούν με κάποια από αυτές τις γλώσσες. Και φυσικά όπου αλλού, στα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου, είτε στη Βασιλή Σόλγας 178, είτε στη Φλέμινγκ 13. Να μάθετε γλώσσες, να μιλάτε. Να κάνετε τα ταξίδια σας, να σας καταλαβαίνουν. Γιορτές έρχονται, 21 πλέον μετράμε, τα Χριστούγεννα είναι πάρα πολύ κοντά, τα μελομακάρονα είναι ήδη στο στομάχι μας, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μελομακάρονα και κουραμπιέδες από τους φούρνους Άλμπους Λιβαδόπουλος, με 4 καταστήματα, με Πανόραμα και Φυσιά Σοφούλη και Ασβεστοχώρι. Δεν χρειάζονται λόγια. Δεν χρειάζονται λόγια και για τα τσουρέκια και για τις τούρτες και βασιλόπιτες σιγά σιγά, Χριστάρα μου, έτσι δεν είναι? Τι σιγά σιγά, ήδη δηλαδή, ήδη. Πού είναι η πρωτοχρονιά, να τι έρχεται, έρχεται, πλησιάζει. Σας είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό από το καλοκαίρι ότι στην αντρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή γίνεται μια προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να μας κάνει, να, αυτό που λέμε, να βγάλουμε γούστα, να περνάμε καλά, να χαιρόμαστε τα παιχνίδια, να κάνει νίκες και να πετυχαίνει αυτό που έχει πετύχει μέχρι στιγμής, να είναι μόνη τρίτη στην βαθμολογία, που έχει χρόνια να το δούμε αυτό. Τον Ηρακλή στην τετράδα, τον Ηρακλή να πρωταγωνιστεί, τον Ηρακλή να είναι κάτω από δύο ομάδες που έχουν εξοδέψει άπειρα λεφτά
Μιλάω για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ για να κάνουν ομάδες. Το κατάφεραν. Το κατάφεραν γιατί στο αγωνιστικό κομμάτι έχουν πετύχει και αυτό που δημιούργησαν φάνηκε. Φάνηκε τι έχει η Λαμία Παναθηναϊκός 4-1. Κύπελο, μάλιστα. Με πολύ χιόνι στη Λαμία. Εύχομαι να μην έρθει κατά δόμο, το χιόνι μας μαράνει τώρα. Τέλος πάντων, το κατάφερε ο Ηράκλης αυτό. Με τους παίκτες που ήρθαν, με το ρόστερ που δημιουργήθηκε, παρά τα πάρα πολλά προβλήματα, τραυματισμών και όχι μόνο, η ομάδα είναι τρίτη. Σας λέγαμε όμως, αν θυμάστε, και κάτι άλλο από το καλοκαίρι. Ότι με πολύ αίμα πάρθηκε η αδειοδότηση, με πολύ κόπο και υδρότα έγιναν κάποια πράγματα και φτάσαμε στο διατάφτα που λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες ότι αν δεν πάει καλά η συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη, που όσοι βρεθήκαμε εκεί περάσαμε πάρα πολύ ωραία και να του πούμε μπράβο πάλι γιατί τραγούδησε αφιλοκερδός. Υπήρχαν βέβαια έξοδα, δεν κάνεις έτσι μια συναυλία. Τα έσοδα όμως δεν ήταν τέτοια, εισπρακτικά δεν πήγε καλά η συναυλία και αυτό δεν το αρνείται κανείς στη διοίκηση του Βολεϊκού Ηρακλή, που μας ενημέρωσαν ότι δυστυχώς δεν είναι ικανοποιημένοι και δεν είναι ικανοποιημένοι γιατί όσο και να τα μετράνε δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αν θυμάστε, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία κινδυνολογίας και καταστροφολογίας, λέγαμε, και το λέγαμε γιατί οι ίδιοι μας το μετέφεραν, ότι αν δεν πάει καλά η συναυλία του Μαργαρίτη, η χρονιά δεν θα βγει και το τμήμα θα κινδυνέψει ακόμα και με διάλυση. Καλησπέρα, Χαρίλα. Καλησπέρα, τι γίνεται. Καλησπέρα σε όλους. Ούτε σε προανήγγειλε ούτε τίποτα. Καλησπέρα σου είπα. Καλά έκανες. Πρώτα απ' όλα, επειδή σε ακούω ακόμα βαρύ, ξέχασα να σε ρωτήσω. Έχω ένα χαμομήλι αγκαλιά εδώ τώρα. Ναι, ναι, πολύ καλά κάνεις. Αλλά έκανες τίποτα από αυτά που είπαμε με το φαρμακείο. Ναι, 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 ναι. Ναι. Πολλά και τα, ναι, το, και τα το, δύο. Το δεύτερο ξέχασα πώς λέγεται, θα μου το θυμίζεις μετά. Θα σου το πω μετά. Ναι, ναι, θα μου το πεις μετά. Ναι, το πρώτο να το διαβάζεις μέσα τις οδηγίες και να παίρνεις ό,τι λέει. Ναι, το πρώτο θυμάμαι, το δεύτερο δεν θυμάμαι. Θα σου δώσει μεγάλο όφελος. Μεγάλο... τη βιταμίνη δεν θυμάμαι. Τη βιταμίνη δεν θυμάμαι, ένα περίεργο. Κάποια έξτρα κάνουμε και γκρίζα. μετά, άστο τώρα. Δεν αφορά τον κόσμο αυτό. Δεν έξω, δεν αφορά. Δεν ξέρω τώρα που λέω κόσμο, δεν ξέρω πόσο κόσμο αφορά αυτό που λέω. Δεν ξέρω πραγματικά πόσος κόσμος, Χαρίλαε μου, δεν ξέρω πόσος κόσμος θα στεναχωρηθεί αν αύριο μάθει ότι η ομάδα Βολή διαλύθηκε. Πραγματικά δεν το ξέρω. Ναι, περνάει ένα μήνυμα στους ανθρώπους αυτούς που παλεύουν τα τελευταία δύο χρόνια. Ότι εσείς κάνατε υπεράνθρωπες προσπάθειες και χρειαζόσασταν απλώς τον κόσμο να στηρίξει με μικροποσά ουσιαστικά για τον καθένα μας. Ναι. Έτσι. Να στηρίξει την προσπάθεια για να επιβιώσει ο Ηρακλής, όχι μόνο να επιβιώσει, να κάνει αυτή την ομάδα που, όπως πολύ σωστά είπες, δεν ήμασταν τόσο άσχετοι βολεϊκά που λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν, θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά, για πολλωστή φορά, ότι δεν είναι δυνατόν με τον Προύσαλη στην Πάσα, τον Αρμενάκη στη Διαγώνιο, τον Φέργκισον, τον Γιώση στην αρχή και τον Φωτιάδη τώρα στο κέντρο που αποδεικνύεται ότι ο μικρός είναι πάρα πολύ καλός και το έχει για βασικός. Τον Εφρεμίδη και τον Ριζόπουλο στα άκρα και τον Παλιού τα Λίμπερο, δεν είναι δυνατόν να μην είσαι μια πάρα πολύ καλή ομάδα για τα δεδομένα αυτής της Βόλελε. Και πολύ σωστά είπες ότι κατόρθωσε με το καλημέρα ο Ηρακλής, με το που βρήκε πατήματα, γιατί είδαμε τι έγινε στα πρώτα παιχνίδια στη Χαλκίδα και με τον Παναθηναϊκό που δεν είχε πατήματα η ομάδα, με το που βρήκε πατήματα, γιατί να μην κρυβόμαστε τώρα πλέον, δεν είχε λεφτά να κάνει ούτε σωστή προετοιμασία. Ναι. Δεν είχε λεφτά για μετακινήσεις για να παίξει φιλικά δυνατά αυτή η ομάδα. Γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν οικονομικοί πόροι. Και δεν ήταν ποτέ κρυφό ότι δεν έχει λεφτά. Λοιπόν, δεν ήταν. Μόλις λοιπόν βρήκε τα πατήματά της αυτή η ομάδα, με το καλημέρα, δηλαδή μολονότι έκανε αυτές τις ήττες στην αρχή, κατόρθωσε να βρεθεί αμέσως πίσω, όπως πολύ σωστά είπες, από τους big spenders, από τις δύο ομάδες που δεν παίζονται σε θέματα χρημάτων που επενδύουν για να κάνουν ομάδα. Αλλά πλέον περνάει ένα σαφές μήνυμα στους διοικούντες ότι εσείς παλικάρια που κάνετε υπεράνθρωπες προσπάθειες και το μόνο που χρειαζόσασταν ως χρηματοδότη ήταν ο κόσμος, τέτοιο πράγμα δεν προκύπτει. Θα αφήσετε το επόμενο καλοκαίρι την ομάδα στο έλεος του Θεού, θα παίξει στην Α2, στη Β' Εθνική όπου δικαιούται να παίξει και αν δεν βρεθεί πλέον χρηματοδότες ή χρηματοδότες, δηλαδή επιχειρηματίας ή επιχειρηματίες να την αναλάβουν, εκεί θα αναλώνεται ο μεγάλος βολεϊκός Ηρακλής των τόσων τίτλων και των τόσων πανευρωπαϊκών. Και θα ζούμε με τις αναμνήσεις. Διαφωνείς με αυτό που λέω, το σκεπτικό μου. Όχι. Είναι αυτό το μήνυμα που περνάει όλη η κατάσταση. Εγώ εχθές στεναχωρέθηκα για ακόμα μια φορά, ενώ πέρασα
πάρα πολύ ωραία, γιατί ο κόσμος που ήταν εκεί και βοήθησε και στήριξε και κατανάλωσε και έκανε ό,τι μπορούσε από το χέρι δεν του. Δεν είναι αρκετός για την προσπάθεια. Αλλά δεν είδαμε γεμάτο Κατσάνιο. Και για να το πούμε με νούμερα, εχθές... Σε όλα τα καλέσματα, θα πεις τα νούμερα. Απλώς να πούμε ότι σε όλα τα καλέσματα που έχει κάνει, σε όλες τις προσκλήσεις, τις εκκλήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα ο επίσημος Ηρακλής στο βόλεϊ, υπήρξε ανταπόκριψη. Δεν λέμε ότι δεν υπήρξε σε όλα. Και στα διαρκείας και στη συναυλία και στα συγκεκριμένα παιχνίδια που πήραν που έλαβαν τη σημασία οροσίμου οικονομικά όπως με τον Παμοχαϊκό, υπήρξε ανταπόκριση. Άλλο όμως το υπάρχει ανταπόκριση και άλλο το υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση όσοι ανταπόκριση πρέπει. Έχει μεγάλη διαφορά. Θα το μεταφράσω τώρα. Χθες στο Κατσάνιο υπήρχαν 600-650 άτομα. Δεν υπήρχαν 1500 όμως. Σημαντικό, δεν υπήρχαν 1500. Αυτό. Γιατί ακριβώς. Αν υπήρχαν 1500... Τώρα πες τα νούμερα που θέλεις. Να, με βοήθησες πάρα πολύ. Ναι. Γιατί αν υπήρχαν εχθές 1500 και όχι 600-700, κομμένες προσκλήσεις εννοώ, γιατί 1500 επί 10 πόσο κάνει με τα φτωχά μαθηματικά μου? 15.000. Κάνει 15.000. Οι 15.000 δεν θα έσωζαν τα πάντα. Αλλά στην παρούσα φάση θα έκλειναν από κανένα χιλιάρικο η παίκτες. Στην παρούσα φάση θα έκλειναν αρκετές τρύπες, μικρές ή μεγάλες, για να προχωρήσει η ομάδα. Μη μας φανεί... Τώρα με 500 τόσες προσκλήσεις, επειδή να εξηγήσουμε στον κόσμο που μπορεί να απορεί, αμυστή ήρθε ο μόνο Μαργαρίτης. Δεν σημαίνει ότι αμυστή ήρθε. Υπήρχαν μουσική, υπήρχαν τεχνική, υπήρχαν φώτα, υπήρχαν ήχοι, υπήρχε προσωπικό, υπήρχαν χιλιάδιο. Και στο διατάφτα... Δηλαδή, ενώ, συγγνώμη Γιώργο, και αυτό να πω, ότι ενώ αν ήταν αυτό που είπες εσύ, 1500 οι προσκλήσεις... Μα αυτό ήταν ο στόχος. Θα παίρνουν από κανένα χιλιάρικο όλοι οι παίχτες και θα ζεσταίνονταν. Έτσι. Τώρα, κανένα χιλιάρικο θα περισσέψει από όλα αυτά. Και θα πάει στην... πώς το λένε? Σε ποιον να δώσεις, είναι αυτό που λέει ο λαός, ποιος νομάς, ποιος κουμπάρος. Στο ταξίδι θα πάνε για τον Εθνικό Πειραιώς που έχει το Σάββατο. Εκεί θα πάνε. Εκεί θα πάνε. Δεν μένουν χρήματα για τους παίχτες, για τους διακανονισμούς. Μην ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που εμείς... Τι έγινε? Ένα-δύο. Εντάξει. Μ' ακούς τώρα? Γιατί εγώ δεν μ' ακούω. Τώρα σε ακούω. Κάποια στιγμή ήσουν έκανε κάτι διακοπές. Σαν τον ακάλυπτο όταν τον παίρναν τηλέφωνο και ήθελε να κρυφτεί από τους πιστούς. Α, που έλεγε ναι, για, δεν έχω σήμα. Ναι, δεν σας ακούω. Θα πέσει γραμμή και μετά έκανε και τον πει μόνος του το έκανε. Ναι. Πού τον θυμήθηκες? Παντρεμένοι έχουν ψυχή. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, ναι, το κάποια στιγμή πηγαίνει στο ότι το συζητήσαμε μεταξύ μας εκτός αέρα και πίστευα ότι και αυτό θα φέρει κάτι παραπάνω. Ποιο ήταν αυτό? Η είδηση που προέκυψε πριν από δύο μέρες, ότι ο Ηρακλής είναι μεταξύ των τριών ομάδων, οι άλλες δύο αν θυμάμαι καλά, ο Παναθηναϊκός και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ναι, που δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές γιατί δεν έχουν τακτοποιήσει από το ρήμα. Δεν ήταν σωστοί στους διακανονισμούς, τέλος πάντων. Και από δεν εξυπηρέτησαν, εξυπηρέτησαν στους διακανονισμούς. Εξυπηρέτηση. Ωραίο. Ευχαριστώ για τη βοήθεια, για το ρήμα. Και από ό,τι μάθαμε αφορά έναν παίκτη και πιο συγκεκριμένα τον Γκιώση, για τον οποίο αυτόματα όσες ομάδες δεν είναι, αν πάλι σωστές θα πω, στο διακανονισμό τους, αυτόματα δεν υπάρχει και η ποινή. Και η ποινή είναι προσωρινή, γιατί ο Ηρακλής δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή τώρα που μιλάμε και καταγράψαμε την ανάγκη του να πάρει ένα κεντρικό και ήταν ακόμα ένα καμπανάκι για το ότι υπάρχει πρόβλημα. Ούτε αυτό έπαιξε ρόλο και λυπάμαι που θα το πω. Και εκτός αέρα και δεν μπόρεσα να καταλάβω τι ακριβώς ισχύει, γιατί είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Ναι. Επειδή δεν εξυπηρετήθηκε ο διακανονισμός για τον Γκιώση. Ναι. Αυτόματα υπάρχει ένα deadline ημερομηνιών που αυτά τα τσεκάρουν αυτή τη λίγκα που το τα τσεκάρουν. Το ερώτημά μου είναι, ο ίδιος ο Γκιώσης δεν μπορούσε να κάνει κάτι ώστε... Δεν το ξέρω αυτό. Να μην φανεί αυτό το πράγμα. Γιατί το λέω? Διότι είναι ένας παίκτης που καλώς ή κακώς έπαιξε τρία παιχνίδια φέτος, είχε τη μεγάλη ατυχία του τραυματισμού και ο Ηρακλής με αυτά τα οικονομικά του, με τον γιατρό του τον κύριο Αλασίρλη, του ανταποκρίθηκε και του κάλυψε όλο το κοστολόγιο μιας... Μπορεί όλο αυτό τώρα που συζητάμε, Χαρίλα μου, να αποδειχθεί λεπτομέρεια αν η ομάδα διαλυθεί αύριο μεθαύριο. Λεπτομέρεια, αλλά αν είναι για αυτό... Δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρουμε, γι' αυτό ρωτάω. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν εξυπηρετούν οι διακανονισμοί, ετέθη εκτός μεταγραφών Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου ο Ηρακλής. Το συμπέρασμα το χειρότερο που έβγαλα χθες το βράδυ είναι ότι εξακολουθώ και βλέπω τα ίδια πρόσωπα στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή, όπου και αν παίζει,
στον μπασκετικό Ηρακλή όπου και αν παίζει, στον βολεϊκό Ηρακλή όπου και αν παίζει και στις όποιες εκδηλώσεις γίνονται, όποιες και να είναι αυτές. Είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι, λίγοι σε αριθμό. Μπράβο τους. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο... Μπράβο τους, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε τελικά τι ακριβώς κρατάει όλους τους υπόλοιπους μακριά. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πλέον τώρα μιλάμε ανοιχτά, δεν χρειάζεται να κάνουμε επικοινωνία, ό,τι ήταν να γίνει και με την υπόθεση του εμποϊβασμού έγινε. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν είχαν καμία επιτυχία οι διαδηλώσεις, οι πορείες και όλες οι κινητοποιήσεις αυτή τη φορά. Α, ναι, το πήγες και εκεί. Ναι. Okay, γιατί ναι. Πλέον ο κόσμος αποφάσισε ότι εφόσον κανένα τμήμα δεν πηγαίνει έτσι όπως θέλω, θα είμαι κοντά μαζικά μόνο αν μου προσφέρει εγγυημένα γούστα. Εντάξει, το βόλεϊ δηλαδή, τρίτο είναι. Τι βόλεϊ φαίνεται ότι πάει μπροστά. Να πάει στο τελικό του κυπέλου. Α. Να πάει στο τελικό του πρωταθλήματος. Να πάει στο Champions League. Είναι, δυστυχώς αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. Δεν πρόκειται να το ξέρουν όλοι, όλων των τμήματων πλέον ξεκάθαρα, ότι ο κόσμος του Ηρακλή δεν πρόκειται να βοηθήσει μαζικά σε δυσκολίες από εδώ και πέρα. Θα βοηθούν οι οργανωμένοι και οι άρρωστοι, όπως λέμε, τα αρρωστάκια. Τα, αυτοί που δεν μπορούν να βγουν στην ομάδα. Τα πετσιά. Πετσιά, ναι. Που τους βλέπουμε παντού σε όλα, όπως ήταν και χθες. Και παντού. Και είναι και μη οργανωμένοι. Υπάρχουν αρκετοί που τους βλέπω και είναι παντού πέρα από μα τα παιδιά. Και οι άρρωστοι. Α, τους βάζεις εκεί, ναι, ναι, okay, okay. Μη οργανωμένοι. Δεν μιλάω. Οι οργανωμένοι και οι άρρωστοι. Αυτό βέβαια που δεν ξέρω είναι το τι θα γίνει μετά από ένα κακό νέο που δεν θα είναι μαντάτο, θα είναι νέο, θα είναι οριστική είδηση για το αν το βόλεϊ του Ηρακλή δεν θα μπορέσει να βγάλει τη χρονιά. Δηλαδή, όλοι αυτοί που απέχουν, πώς θα το διαχειριστούν αυτό, θα το διαχειριστούν κράζοντας, θα το διαχειριστούν λέγοντας τι χαζός που είμαι που δεν βοήθησα κι εγώ και ορίστε τώρα να τι έγινε, ή θα είναι αδιάφοροι και δεν τρέχει και τίποτα και πάμε παρακάτω. Βέβαια θα μου πεις τι σημασία έχει αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτοί που πηγαίνουν στο γήπεδο συνεχώς, αυτοί θα πονέσουν περισσότερο από κάθε άλλον αν διαλυθεί π.χ. το βόλεϊ. Φιλέ, γιατί δεν θα το βλέπουν. Τι σε ενδιαφέρει το πώς θα αντιδράσουν. Δεν με ενδιαφέρει, ναι, το πήρα πίσω μιλώντας τον εαυτό μου. Το συζητούσα και το απόγευμα αυτό το πράγμα. Οι οποίοι σου λένε όταν ασχολείσαι, γιατί ασχολείσαι εφόσον τα πόδια σου βγαίνουν έξω από το πάπλωμα, λένε στους ανθρώπους, τον Μάκη Καλαϊτζίδη και τους συνεργάτες του. Ναι. Γιατί ασχολείστε εφόσον τα πόδια σας βγαίνουν κάτω από το πάπλωμα, λένε τώρα που ασχολείται και έκανε καλή ομάδα και έχει υποχρεώσεις αυτή η ομάδα. Ναι. Και όταν δεν θα ασχοληθεί, θα πούνε γιατί αφήσατε την ομάδα στο έλεος της και είναι σε τεχνικές κατηγορίες. Και γιατί πήδηξες από το καράβι και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, είναι μία ή άλλη. Εμένα αυτοί οι άνθρωποι τι θα πούνε. Είναι σαν το... κακώς το ανέφερα, εντάξει, έτσι πάνω στην κουβέντα. Είναι σαν το μια είδηση αν πρέπει να την πούμε ή δεν πρέπει να την πούμε. Δηλαδή τραυματίστηκε ένας ποδοσφαιριστής, το λέμε, κάνουμε κακό γιατί το μαθαίνει ο αντίπαλος. Τραυματίστηκε ένας ποδοσφαιριστής, δεν το λέμε, πάλι κάνουμε κακό γιατί έπρεπε να το πούμε και τα παίρνουμε, ξέρω εγώ, από τη διοίκηση που δεν μας άφησε να το πούμε. Δεν βγάζεις άκρη με αυτό. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ, αιώνες των αιώνων θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν θα σταματήσει. Είναι μεγάλο δυστύχημα αυτό που τώρα, το Σάββατο, στο τελείως διατάφτα χαρίλαέ μου, το Σάββατο υπάρχει ένα παιχνίδι μεθαύριο και για να γίνω πιο, να το πω πιο κοντά στο χρονικό, πώς να το πω, πιο κοντά χρονικά, αύριο η ομάδα φεύγει το πρωί. 6.30 ώρα το Σάββατο στο κλειστό του Εσπέρου. Σωστά, και αύριο το πρωί πρέπει να μπει στο πούλμα να πάει στον Πειραιά. Δεν ξέρω ποιοι θα μπουν και αν θα μπουν και τι θα γίνει. Δεν μπορώ σωστά να το ξέρω. Το λες. Δεν μπορώ να το ξέρω, θα το μάθουμε αύριο. Μπορεί να ακούγεται όπως ακούγεται, αλλά δυστυχώς είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Μακάρι αύριο να μάθουμε ότι όλη η ομάδα πήγε κανονικά. Μακάρι αύριο μεθαύριο να γίνει κάτι και να μάθουμε ότι βρέθηκαν χρήματα. Μακάρι αύριο μεθαύριο, γιατί έρχεται και ένα Ηρακλής ΠΑΟΚ που νομίζω όλοι θα θέλανε να πάνε στη Μίκρα να δουν αυτό το παιχνίδι. Την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου. Αλλά δεν βαριέσαι, ναι. Και ξέρεις, αυτό δεν έχει την ίδια λογική της περσινής χρονιάς τότε με τον Καλαντάτζε που λέγαμε εντάξει, διαλύθηκε η ομάδα, αλλά έχουμε μερικές αγωνιστικές, προλαβαίνουμε να μην βγάλουμε προβλήματα, ναι, υποϊβασμού. Μα γιατί ξέρεις ότι αυτή το καλοκαίρι, και το καλοκαίρι η διάλυση είναι βεβαία, από τη στιγμή που δεν πέτυχε και το φετινό εγχείρημα,
σημαίνει ότι χρειάζεται καθαρός χρηματοδότης ή χρηματοδότης. Δόθηκαν τρεις. Χρηματοδότης ή χρηματοδότης δεν υπάρχουν περίπτωση να βρεθούν. Εδώ για το ποδόσφαιρο και ψάχνουμε. Ναι. Οπότε τελειώσαμε. Δόθηκαν τρεις συνεντεύξεις. Έλα, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι με όλες, για μια ακόμη φορά, με όλες τις αδυναμίες του, τα λάθη και τις παραλήψεις του, ο κύριος Δρακόπουλος στο μπάσκετ είναι πολύτιμος. Έτσι. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί είναι το μοναδικό τμήμα που έχει χρηματοδότη. Τα καταφέρνει, δεν τα καταφέρνει. Πετυχαίνει, δεν πετυχαίνει. Το στόχο είναι το μοναδικό τμήμα που δεν σου λέει έλα εδώ πέρα, βοήθησέ με, πάρε διαρκές. Φυσικά πάρε διαρκείες, αλλά πάντοτε υπάρχει άνθρωπος που πληρώνει. Για να μην πάμε στο άλλο άκρο και βγάλουμε το, πώς το λένε, τη σφεντόνα και αρχίζουμε και μας πει κάποιος ότι κατηγορούμε αυτούς που δεν έρχονται. Δεν τους κατηγορούμε. Απλά καταγράφουμε ότι έχουν γίνει από το καλοκαίρι πάρα πολλές εκκλήσεις, έχουν δοθεί τρεις συνεντεύξεις τύπου, έχουν δοθεί δύο συνεντεύξεις του Μάκη του Καλατζίδη εδώ στην εκπομπή, δεν έχει σημασία που γίνανε εδώ, έτσι γενικά το καταγράφω. Ναι. Έχουν γίνει σε δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς δύο ραδιομαραθώνοι, έχουν δημοπρατηθεί φανέλες, έχουν γίνει καμπάνιες για διαρκεία, εισιτήρια και το ένα και το άλλο, έγινε η συναυλία του Γιώργου του Μαργαρίτη, για την οποία... Τώρα θα εκνευριστώ. Και εσύ ξέρεις γιατί θα εκνευριστώ. Για την οποία εδώ και 20 ημέρες τέσσερις ραδιοφωνικοί σταθμοί παίζουν κάθε μέρα και όλη μέρα το σποτάκι για τη συναυλία. Για την οποία εδώ και 20 ημέρες έχει μαλλιάσει η γλώσσα αρκετών και έχει πάρει το Facebook φωτιά και έχουν πάρει και τα site φωτιά για τη συναυλία. Όχι όλα τα μέσα. Αλλά δεν δέχομαι από αυτόν που σήμερα το μεσημέρι είπε. Και βέβαια το κομμάτι του κάνει, κακώς πέφτω στην παγίδα, αλλά δεν μπορώ, αυτή τη φορά θα πέσω στην παγίδα. Δεν δέχομαι να λέει ότι δεν προβλήθηκε σωστά η συναυλία του Μαργαρίτη, την οποία ο ίδιος δεν την προέβαλε ποτέ. Για την οποία το δικό του το μέσο πριν δύο μέρες φιλοξένησε τον κύριο Βαμβακίδη σε κεντρική εκπομπή και δεν το γνώριζε. Για την οποία το δικό του το πρωτοσέλιδο δεν έγραψε ποτέ χθες ότι υπάρχει συναυλία στο Κατσάνιο. Για την οποία ο ίδιος ποτέ δεν έκανε μια συνέντευξη. Αν τον ενοχλεί ότι ο Γιώργος Μαργαρίτης μίλησε στο Λίμπερο, να μας το πει, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι δεν μπορείς να τα ισοπεδώνεις όλα, να σου σβηρίζει κάποιος ότι δεν πήγε καλά η συναυλία και να λες στον αέρα ότι δεν προβλήθηκε σωστά. Εσύ ο ίδιος τι έκανες, αναρωτήθηκες ποτέ, για να προβληθεί σωστά, έκανες κάτι. Ή μήπως ήθελες να σε πάρει ο Μαργαρίτης ο ίδιος τηλέφωνο και να σου πει, έλα εδώ Γιώργο να πιούμε ένα καφέ, Γιωργάρα. Την κλείνω την παρένθεση. Όχι, πες ό,τι θες. Θέλεις να πάμε σε ώρα. Να πάμε σε ώρα, ναι. Να πάμε σε ώρα. Πάμε σε ώρα. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε σε ώρα, ξετάρα μου. Και επειδή στεναχωρηθήκαμε, πάμε να γλυκαθούμε λίγο, να χτυπήσουμε χαρίλα. Έμου κανένα μελομακάρονο και κανένα κουραμπιέ και κανένα τσουρέκι και κανένα... Τι άλλο θέλεις, να πάμε φούρνους Άλμπους Λιβαδόπουλος. Έτσι για να... Πόσο? Δίπλες, δεν έχω φάει ποτέ, αλλά λένε ότι είναι κρυφό που Χριστουγέννων. Να παραγγείλουμε. Πού σε βολεύει. Αυτοί που αναφέρονται, όσοι αναφέρονται σε γλυκά του Χριστουγέννων, αναφέρονται σε μελομαρκάρονα, κουραμπιέδες και δίπλες. Πανόραμα και φυσιά σοφούλιας Βεστοχώρη, πού σε βολεύει, να σε στείλω. Mm-hmm. Πού σε βολεύει. Ας Βεστοχώρη, γιατί είστε πολύ γραφικά εκεί πάνω. Έχουμε και τα εγγένεια του Coffee Square αύριο Παρασκευή. Εκεί έχουμε άλλα. Εκεί έχουμε κρέπες, έχουμε toast, έχουμε hot dog. Και έχουμε... μην φοβάσαι, δεν έχει χιόνι στη Θεσσαλονίκη. Τώρα για εσάς εκεί πέρα πάνω δεν ξέρω τι θα έχει. Είναι άλλος θεός εκεί πάνω. Ναι, έχουμε μια διαφορά. Έχουμε μια αλλά διαφορά. Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει χιόνι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γενικά για φέτος δεν θα χιονίσει μέσα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με μια έρευνα που έκανα στο Δορυφόρο. Το περσινό Δορυφόρο μου δεν θέλω να το ξαναζήσω. Που έβαλα αλυσίδα στην Αριστοτέλους. Δεν θέλω ήταν να μετά από 11 χρόνια, φίλε. Μετά από 11 χρόνια. Γίνεται το 2006 και γίνει η τελευταία φορά. Ναι. Θες να πεις κάτι για αυτό που είπα πριν πάμε το διάλειμμα, όχι, Τι να πούμε, είναι δεδομένο. Εγώ με συγχωρείς που θα στο πω. Όχι, που δεν προβλήθηκε η συναυλία. Που δεν... Συγγνώμη. Ναι. Νόμιζα για το θέμα της διάλυσης. Είναι δεδομένο ότι περιμένω να ακούσω ότι... Έφυγε ο Τάδε, έφυγε ο Δίνα, τελείωσε, δεν το συζητάμε. Για το ότι δεν προβλήθηκε. Ναι, το ότι δεν προβλήθηκε, τι να προβληθεί. Πρώτα απ' όλα αυτοί που φωνάζουν ότι δεν προβλήθηκε είναι οι πρώτοι που δεν το προέβαλαν. Ναι. Είναι οι πρώτοι στους οποίους ο Ηρακλής δεν έδωσε από μόνος του σποτάκι να παίξουν δωρεάν όπως έπαιξε ο Λίμπερο και οι άλλοι τρεις σταθμοί.
διότι ξέρουν ότι πάντοτε ο επικεφαλής του ομίλου είναι απαξιωτικό σε θέματα Ηρακλή. Δεν ασχολείται, όπως και το καλοκαίρι για το ποδόσφαιρο, βέβαια. Το καλοκαίρι για το ποδόσφαιρο, όταν έγραφα, αν θυμάσαι, πρέπει να πάτε να μιλήσετε με τους εκδότες των εφημερίδων, με τους εφημεριδάρχες, για να μας παίξουν μερικά πρωτοσέλιδα έστω και για μια εβδομάδα. Ήταν η μόνη εφημερίδα που δεν έκανε δημόσιες σχέσεις με τον Ηρακλή επάνω στο πρόσωπο, στο πρόβλημά του. Τους είπανε ότι δεν, όπως το καταλαβαίνετε, είναι, δεν, εμείς άλλο πελατειακό κοινό έχουμε κτλ. Ξεκάθαρα. Το κορυφαίο είναι βέβαια ότι είπε ότι δεν υπήρξε κάποια συνέντευξη. Δεν υπήρξε πρωτοσέλιδο, τώρα το είπαν αυτό, ποτέ δεν παίξανε πρωτοσέλιδο οι συγκεκριμένοι. Ναι, όχι, όχι. Και το κορυφαίο είναι που είπε σήμερα ότι δεν υπήρξε κάποια συνέντευξη για το γεγονός, ενώ στο μέσο του Ιδίου κεντρική εκπομπή είχε συνέντευξη προχθές, αλλά τέλος πάντων. Μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημά μας. Και όπως είπες, το ίδιο το μέσο έχει η εφημερίδα. Μπορούσε να βάλει 2-3 χτυπήματα στην εφημερίδα. Δεν έπαιξε ποτέ το θέμα. Μα το να κατηγορείς τον Ηρακλή που έχει κάνει τα πάντα για να το προβάλλει 20 μέρες, ενώ εσύ δεν κάνεις τίποτα. Τι να πω. Δεν είναι το θέμα μας. Δεν είναι το θέμα μας. Το ίδιο το μέσο σου έχει αυτή την απαξία απέναντι στον Ηρακλή. Η απαξή τον Ηρακλή. Τι συζητάμε. Απλώς θέλουμε έχουμε να λέμε προφάσεις εν αμαρτίες. Δεν βαριέσαι τώρα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που νόμιζαν παλιότερα σε μια συνέντευξη ότι ο Ηρακλής αγωνίζεται στην Α1 στο μπάσκετ. Ναι. Ναι. Δεν βαριέσαι. Τέλος πάντων. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που βγάζανε πρώην ποδοσφαιριστή του Ηρακλή νομίζοντας ότι παίζει ακόμη στον Ηρακλή. Και οι ίδιοι που βγάζανε και τον Μπέο και τον Μποροβίλο και τον Πιλάβιο και τον... Όχι, μιλάω για γκάφες που καταδεικνύουν το πόσο αδιάφοροι είναι. Γι' αυτό μας εκνεύρισαν σήμερα, γιατί σήμερα έβαλαν χέρι στον Ηρακλή το ότι δεν προέβαλε σωστά. Και μάλιστα το κορυφαίο ήταν ότι είπαν ότι δεν βγήκε κάπου να μιλήσει ο Μαργαρίτης. Φίλε, είναι αυτό που είπε και ο Κολοκοτρώνης. Τι να πω, ένας φίλος ζητάει να πούμε το μέσο. Όλοι έχουν καταλάβει για ποιο μιλάμε, δεν χρειάζεται να πέσουμε στο επίπεδο. Ναι, είναι αυτό που είπε ο Κολοκοτρώνης. Ή ζευγάς ζευγάς ή παπάς παπάς. Για... Δηλαδή και να απαξιείς τον Ηρακλή και για δημόσιες σχέσεις να δείχνεις ότι ενδιαφέρεσαι. Ναι, και να κατηγορείς τον Ηρακλή που δεν το προέβαλε σωστά. Ναι, σε παρακαλώ. Το πρόβλημα που δεν είχε κόσμο εχθές όσο θα θέλαμε, που είχε κόσμο αλλά δεν γέμισε ασφυκτικά, γιατί αυτό θέλαμε, να γεμίσει ασφυκτικά, για να μην τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν λέμε ότι δεν είχε κόσμο, λέμε ότι δεν γέμισε ασφυκτικά. Το πρόβλημα δεν ήταν η προβολή, παραπροβλήθηκε, πάρα πολύ προβλήθηκε. Καμία από τις μεγάλες δράσεις, παύλα εκκλήσεις του Κιανόλευκου Βόλη, δεν γνώρισε την απόλυτη απαξία από τον κόσμο του Ηρακλή. Όλες είχαν συμμετοχή. Δεν είχαν όμως την πρέπουσα συμμετοχή για να σωθεί η ομάδα. Εγώ θα πω, έτσι που τα ανέφερες πριν, κράτησα τρεις μεγάλες σκάλες, τρία μεγάλα βήματα, τρεις μεγάλες φάσεις αυτής της προσπάθειας. Τα διαρκείας, τους ραδιομαραθώνιους και τη συναυλία του Μαργαρίτη. Ναι. Και τα τρία είχαν επιτυχία. Και πολλά Μαργαρίτια λέω. Και πολλά διαρκείας δόθηκαν σε σχέση με την εποχή και με το πώς κινούνται οι υπόλοιπες ομάδες. Και αρκετά κινήθηκαν οι ραδιομαραθώνοι και σημαντική προσέλευση υπήρξε στην συναυλία του Μαργαρίτη. Σε καμία όμως από τις τρεις αυτές εκδοχές, από τις τρεις περιπτώσεις, από τις τρεις καταστάσεις δεν υπήρχε το μεγάλο, το συντριπτικό, το μαζικό αντέλιασμα του κόσμου ώστε να βγει αποτέλεσμα. Και βέβαια, αν έβγαινε αποτέλεσμα από το ένα, δεν θα χρειαζόταν τα άλλα δύο, έτσι. Να πω κάτι, για αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο... Δηλαδή, αν ήμασταν σαρωτικοί στα διαρκείας μέχρι το Σεπτέμβριο, δεν θα χρειαζόταν από εκεί και μετά τίποτα άλλο. Ή, αν καταλαβαίναμε το πρόβλημα και ήμασταν σαρωτικοί στους ραδιομαραθώνιους, μαζεύονταν ένα τεράστιο ποσό, δεν θα χρειαζόταν η συναυλία του Μαργαρίτη. Ή τώρα που φτάσαμε στο τέλος... Εννοείται. Αν είχε μεγάλη επιτυχία, αν είχε 1500 κομμένες προσκλήσεις ο Μαργαρίτης, δεν θα φτάναμε στην κατάσταση που είμαστε. Για τον κόσμο που παίρνει εκτός αέρα και θέλει να πούμε, λες και δεν έχει καταλάβει κανείς σε ποιον αναφερόμαστε, κάνετε πάντα κάτι που θα μπορούσατε να το κάνετε και να είναι ακόμα καλύτερο. Δηλαδή, το να θέλετε να βγείτε στον αέρα για να πείτε για κάποιον άλλο σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, νομίζω είναι καλύτερο να πάρετε στο ίδιο το ραδιόφωνο, να ζητήσετε τον ίδιο και να πείτε αυτά που έχετε να πείτε.
Τώρα, φίλε, δεν σε κατάλαβα. Πώς προέκυψε αυτό που λες, δεν το κατάλαβα. Παίρνει κόσμος εκτός αέρα και θέλει να πω ονοματεπώνυμο για αυτόν που αναφέρομαι τόση ώρα. Λες, δεν έχουμε, όλοι έχουν καταλάβει. Δεν θέλω να πέσω στο επίπεδο του συγκεκριμένου. Ο συγκεκριμένος μπορεί να το κάνει και για να ασχολούμαστε μαζί του όπως ασχολούμαστε και τώρα. Δεν με απασχολεί καθόλου. Με απασχολεί όμως η αδικία. Αυτό με απασχολεί. Και με απασχολεί το να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Αν κάποιος λοιπόν έχει εκνευριστεί όπως και εγώ, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, εκεί που πρέπει να πάρει, και να κάνει τα παράπονά του για όλα αυτά που καταγράφουμε. Φίλε, να σου πω με ένα προσωπικό παράδειγμα. Αν έχω εγώ πρόβλημα με τον Χαρίλαο, δεν θα πάρω τον Κιώση, τον Χαρίλαο θα πάρω. Το Χρήστο Κιώση ηχολήπτη, έτσι, όχι το Χρήστο ναι. Κιώση βολέμπολη. Και ο Θανάσης μας καλησπερίζει και λέει: Γεια σου, Χαρίλα, η μπασκετόφατσα. Στα δύσκολα Ερακλάρα, τα εύκολα δεν τα ζήσαμε ποτέ. Έχει τι δίκιο. Να πω, ρε φίλε, τι να πω, να είναι γερός. Έχει δίκιο. Να είναι γερός και πάντοτε ταξιδιάρης. Αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι το τι είπε ο Χ που κάνει μια εκπομπή το μεσημέρι. Το πρόβλημά μας είναι ότι δυστυχώς είναι κοντά στο να διαλυθεί μια ομάδα. Το πρόβλημά μου, ξέρεις ποιο είναι, Γιώργο, ότι αν έρθουν σε μένα για να κάνω ένα παραλληλισμό με ένα προσωπικό παράδειγμα και μου πούνε εντάξει ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το μπάσκετ κτλ. Αλλά ρε φίλε, καθόλου δεν ασχολείσαι με το γυναικείο βόλεϊ, με το ράγκμπι, το κολύμπι, το πόλο, μόνο Ματζιούκης ασχολείται. Δεν θα βγω να πω, πρόσεξέ με τώρα τον παραλληλισμό που κάνω, δεν θα βγω να πω δεν το κοινώνησε καλά το τμήμα κολύμβησης, δεν το κοινώνησε καλά το μπάσκετ. Δεν ασχολούμαι, θα πω. Έχετε απόλυτο δίκιο, παιδιά. Και είναι κακό που δεν ναι, ασχολούμαι. Όταν δεν ασχολείσαι καθόλου, έχετε δεν θα ασχοληθείς καθόλου. Δίκιο. Δεν θα βγεις και από πάνω να κάνεις και μαθήματα. Κατάλαβες τον παραλληλισμό που κάνω. Το ομολογώ, είναι αδυναμία μου. Δεν ασχολούμαι. Φίλε, ασχολούμαι με ΠΑΟΚ γιατί αυτό μου δίνει το ψωμί αυτή την εποχή. Είναι της μοδός. Και ασχολούμαι και λίγο ό,τι προλαβαίνω από Άρη. Αυτά. Μέχρι εκεί. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Έντιμα πράγματα, ξεκάθαρα. Δεν θα βγω να πω ότι επειδή εγώ δεν ασχολούμαι με την κολύμβηση, με το πόλο και με το ράγκμπι, που μου λες ότι δεν ασχολούμαι και μου κάνεις χαβαλέ, να βγω να πω όχι ασχολούμαι αλλά δεν μου το κοινώνησαν καλά. Δεν ασχολούμαι. Είναι ξεκάθαρο. Δεν ασχολούμαι. Και είναι αδυναμία μου. Είναι λάθος μου. Δεν είμαι σωστός Ηρακλειδεύς. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε μπάσκετ. Να πούμε και κάτι ευχάριστο. Γιατί η ομάδα έδειξε νομίζω χαρακτήρα, αντέδρασε σωστά μετά τα όσα έγιναν με τη Λευκάδα. Έκανε τρεις νίκες απαραίτητες και ειδικά η χθεσινή απέναντι σε έναν. Ναι, αλλά πάλι ήμασταν όπως έλεγε ο Γιατζόγλου, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ. Καθόλου την περίοδο του Ίγκραμ τη θυμάσαι. Μικρός. Μικρός. Μικρός λοιπόν. Μικρός. Έλεγε τότε ο Γιατζόγλου πέρα από τα εκείνα τα φοβερά που έλεγε τα. Το χιόνι λιώνει και όλα αυτά. Είχε πει και τότε που ήταν στον Ηρακλή ότι επειδή ο Ηρακλής εκτός έδρας ήταν απογοητευτικός εκείνη την περίοδο και στο Ιβανόφιο έκανε τρομακτικές νίκες, μπορούσε να κερδίσει τον οποιονδήποτε, είχε πει χαρακτηριστικά σε μια προπόνηση ο Γιατζόγλου με την πολύ βαριά έτσι αμερικανική προφορά του ότι έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είμαστε Dr. Jekyll, Mr. Hyde είμαστε, είχε πει. Αυτό ακριβώς είναι και ο φετινός Ηρακλής. Δηλαδή, βλέπεις σε απόσταση τριών ημερών, πάει στον Αμίντα μια ομάδα που παίζει πάνω από τις δυνατότητές της, έχει κάνει φοβερές ζημιές μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και φαίνεται ότι είναι στη δεύτερη ταχύτητα του πρωταθλήματος, σε παίζει στην έδρα της και δεν την αφήνεις να πάρει ανάσα, την κερδίζεις με 30 πόντους. Και πας δύο μέρες μετά στα εκπαιδευτήρια Δούκα σε μια ομάδα που κόντευε να κατεβεί με το εφηβικό της το καλοκαίρι λόγω της διάλυσης, επειδή είχε προβλήματα με τον νόμο βασικός χρηματοδότης της, και με το ζόρι στον πόντο, στο τελευταίο δευτερόλεπτο, για παραμία ανάσα γλιτώνεις το κάζο, γλιτώνεις την ήττα. Και έρχεσαι μετά στο Ιβανόφιο, παίζεις με μια ομάδα η οποία είναι στην πρώτη ταχύτητα και την κερδίζεις όπως είπες, με χαρακτηριστική άνεση, με άνεση υγιεινού ή περιπάτου. Δηλαδή στο τελευταίο πεντάλεπτο ισχολήσω με τη διαφορά. Να πάρεις διαφορά, μήπως μπορείς να πάρεις μεγαλύτερη των 10 πόντων διαφορά, να μην χαλαρώσεις. Με αυτό ασχολούσουν. Δεν είχες να κάνεις με το ποιος θα κερδίσει το παιχνίδι. Η ομάδα είναι διπρόσωπη, δεν έχει βρει τη σταθερότητά της. Η ομάδα αδικεί τον εαυτό της με το ρόστερ που έχει, φίλε.
θα έπρεπε και αυτή να είναι στο 10-0, πόσο είναι 11-0, πόσες είναι αγωνιστικές, όπως το Περιστέρι. Όπως το Περιστέρι. Τώρα που είπα Περιστέρι, ναι. Γιώργο, σου έχω μία απάντηση. Εγώ βέβαια κρατάω και τις νίκες, κρατάω λίγο και την θετική πλευρά του πράγματος. Ναι, βέβαια την κρατάς. Ναι, δεν το συζητάμε. Μα αυτό είναι το θετικό, ότι αυτή η ομάδα όταν είναι μετρίως κοντά στον εαυτό της, στον πραγματικό, κερδίζει άνετα και το μεγαλύτερο αντίπαλο στην κατηγορία. Δεν το συζητάμε. Και η εξήγηση του Γκαγκαλούδη για το χθεσινό, για την εύκολη, γιατί ήταν εύκολη η νίκη απέναντι στο Χολαργό. Αυτό έλεγα τόση ώρα, προφανώς ταλαιπωρεί. Όχι, τα όχι. Ναι. Να ταλαιπωρεί το κρύωμα κυρίως. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η εξήγηση είναι ότι. Πώς το είπε να δεις στην ατάκα του. Ότι τα πήραμε στο κρανίο με τον εαυτό μας που ήμασταν τόσο χάλια με τον Δούκα. Και θέλαμε να. Ναι, ναι, λοιπόν. Να κάνουμε κάτι. Μου έλεγες τις προάλλες αν κάποιο κανάλι μπορεί να δείξει με live streaming, ιντερνετικό κανάλι, τα παιχνίδια του Ηρακλής εκτός έδρας, και σου είπα όχι, δεν τα δείχνει, το EuroCup σταμάτησε, μόνο τα εδώ πέρα από το Basket Plus, το τοπικό, το μπασκετικό, το ιντερνετικό μέσο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι όμως, από ό,τι διαπίστωσα, αλλά δεν ενδιαφέρεται για παιχνίδια με του Ηρακλή, ενδιαφέρεται για ενδοαθηναϊκά παιχνίδια, ότι υπάρχει το sporthero.gr που δείχνει κάποια παιχνίδια, και μέσω αυτού του καναλιού παρακολούθησα, έκανα μια κατασκοπία στο περίφημο Περιστέρι φέτος, Γιώργο. Ναι. Στο παιχνίδι της προηγουμένης αγωνιστικής, Περιστέρι Χολαργός. Χολαργός Περιστέρι. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε αυτά που λέω, γιατί είναι αλυσίδα, είναι μαθηματικά. Αν χάσεις ένα, μετά δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Θα μου λες ότι είναι εύκολη η νίκη στο Χολαργό. Ακούω. Α, ναι, ακούς, ναι. Λοιπόν, τι διαπίστωσα, ότι οι άνθρωποι έχουν σαν τον Ηρακλή ένα εξαιρετικό ρόστερ, αλλά έχουν δύο διαφορές. Η μία μικρή διαφορά, γιατί και εμείς με τον Χαριτόπουλο έχουμε έναν πολύ καλό σέντερ και παραγωγικό μπροστά. Η μία διαφορά είναι αυτό που το ξέραμε από το καλοκαίρι, γι' αυτό δώσαμε γη και είδωρ για να τον πάρουμε, ότι έχει έναν σέντερ που είναι πολυτέλεια για την Α2, έναν άνθρωπο το οποίο στις δύσκολες στιγμές του ακουμπά στην μπάλα και αυτός απλώς τη βάζει μέσα κάτω από το καλάθι, αν του δώσει την μπάλα, τη βάζει μέσα. Μάλιστα πολλές φορές το υπεραπλουστεύει, γιατί έχει τέτοια φυσικά προσόντα που σηκώνεται και την καρφώνει στο καλάθι την μπάλα. Το ένα είναι αυτό, και το μεγάλο υπερόπλο, το τεράστιο όπλο που έχουν, είναι αυτός ο αδιανόητος για τα δεδομένα της κατηγορίας. Αν πάει τώρα στην Α1 μπορεί να μην παίξει καν. Αλλά κατά δεδομένα της κατηγορίας, ο αδιανόητος επιθετικά παίκτης που λέγεται Κλάρκ. Κάποιες φορές, στο παιχνίδι αυτό που παρακολούθησα, ήταν τόσο εξειζητημένες οι ενέργειές του, που έλεγα, καλά τώρα μας κοροϊδεύει, το έχει παραξηλώσει κι αυτός. Γιατί πετούσε απλώς την μπάλα. Πετούσε την μπάλα. Και έβλεπα ξαφνικά, ού του θαύματος, κλάσματα του δευτερολέπτου μετά, η μπάλα να καταλήγει μέσα στο καλάθι. Ξαναέκανε ενέργεια, ξανά το ίδιο. Έλεγα, εντάξει, το έκανες μια φορά, το έκανες δύο, δεν γίνεται πάντα. Μέσα η μπάλα. Ή στο τρίποντο. Από που να είναι. Εντάξει, δεν θα τα βάλεις κιόλα. Μέσα η μπάλα. Καλά, δεν είναι κάθε μέρα Πασχαλιά. Μέσα η μπάλα. Δεν το έχω προσέξει με τη τριαντάρα. Είναι... Έχω δει το παιχνίδι ολόκληρο. Όχι, γενικά είναι με... η μεγάλη διαφορά του Περιστερίου από εμάς. Γενικά σε κάθε μάτς είναι 30 πόντους αυτός. Δεν το έχω προσέξει. Έχει ένα 38, είχε βάλει στο Χολαργό. Έχει έναν Χωσέμπα Ετσεμπερία, τρομακτικό, ναι. Χωσέμπα Ετσεμπερία. Ναι. Και έχει ένα σέντερ που σου κάνει τη ζωή εύκολη. Δηλαδή μπορεί στις δύσκολες στιγμές να του περάσεις την μπάλα κάτω από το καλάθι και αυτός απλώς θα σηκωθεί να καρφώσει, και ας υπάρχει και αντίπαλος πίσω του. Για το σκορδίλι μιλάω. Λοιπόν, και αυτός είναι ο λόγος που λέμε ότι δυστυχώς με αυτά τα στραβοπατήματα που έχουμε δείξει, πιθανότατα θα αναγκαστούμε να παίξουμε play-offs και φέτος. Τώρα, Γιώργο, αν θέλεις να συζητήσουμε, ναι. Τα πράγματα είναι σε ένα πολύ κομβικό... Επόμενο μάτς Ηρακλής Περιστέρι, 7 ναι, Ιανουάριο. Είναι σε ένα πολύ κομβικό σημείο τα πράγματα. Εξηγούμε τι εννοώ. Ότι θα πρέπει να αποφασίσουν ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και η διοίκηση αν θα συνεχίσουμε με το να διατηρούμε ως πολυτέλεια τον μοναδικό ξένο που δικαιούται κάθε ομάδα στην Α2, στη δική μας περίπτωση τον Μπούμπαλο. Και γιατί λέω ως πολυτέλεια, γιατί είναι σαφές πλέον ότι αν συνεχίσει ο Μπούμπαλος στην ομάδα, θα συνεχίσει πλέον ως συμπληρωματικός
στη θέση του σέντερ. Πρωταγωνιστής δεν μπορεί να είναι, ναι. Όχι, εφόσον είναι ξεκάθαρο ότι το σχήμα με τους πιο συμβατούς για τα δεδομένα της Α2 ψηλούς, όπως είναι ο Χαριτόπουλος, όπως είναι ο Αγγελακόπουλος που παίζει σε σχήμα με 2-4 με τον Κακαρούδη ως ψευτοπεντάρι, όπως ο Γεωργάκης που ήρθε να ενισχύσει την προσπάθεια, αυτό το σχήμα λειτουργεί τις τελευταίες αγωνιστικές, έχει φέρει 3 νίκες τις τελευταίες αγωνιστικές που έχει απενεργοποιηθεί ουσιαστικά ο Μπούμπαλο. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουμε να έχουμε έναν ξένο ο οποίος θα έχει συμπληρωματικό ρόλο ή αν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αλλαγή κοινοτικού, η οποία δεν σημαίνει αυτομάτως, Γιώργο, ότι στη θέση του Μπούμπαλου θα πάρουμε έναν ξένο ο οποίος θα είναι στην ίδια θέση, απλώς θα είναι πιο ευέλικτος και πιο αποτελεσματικός για τα δεδομένα της κατηγορίας. Πιστεύω, και αυτό συζητούν πολύ έντονα, ότι έχει εντοπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας, ότι χρειάζεται ένας κεράς. Το διάρρη. Ένας κεράς στη θέση 2-3, ώστε να μπορεί ο Ηρακλής να έχει το προσόν του μακρινού σουτ, που λόγω της έλλειψής του οι αντίπαλοι μας παίζουν ζώνη στα τελευταία παιχνίδια και προσπαθούν να μας προβληματίσουν γι' αυτό. Αυτό που δεν ξέρω και δεν το έχω... Θεωρητικά έχουμε πάρα πολλούς σουτέρ και καλούς σουτέρ. Στην πραγματικότητα αυτό δεν βγαίνει σταθερά μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν μας βγαίνουν τα σουτ. Οπότε να βρούμε έναν καλό σουτέρ σε επίπεδο Κλάρκ, ας πούμε, όπως είναι ο Κλάρκ του περιστερίου. Ναι, έναν χερά, αλλά όχι σε αυτή τη θέση, όχι κοντό. Στη θέση 2 και 3 για να αλλάξει όλη η φυσιογνωμία, η ιδιοσυστασία, η αγωνιστική της ομάδας. Αυτό που δεν ξέρω και δεν ήθελα να το ψάξω τις προάλλες και δεν το ψάξα, μπορείς να αλλάξεις κοινοτικό μες στη χρονιά? Ναι, βέβαια. Σίγουρα. Η Πάτρα δεν το έκανε που έδιωξε τον Σαντάντζελο, πως λεγόταν Μαστράντζελο, πως λεγόταν έναν Ιταλό και πήρε τον Αίκερ. Α, okay, εντάξει. Που έκανε ντεμπούτο σε μεμάς, ναι. Ναι. Και μάλιστα θα πω και κάτι άλλο, ρε Γιώργο. Βλέπω ότι όλες οι ομάδες οι ανταγωνίστριες παίρνουν Αμερικανούς. Τι είναι αυτό με εμάς που κολλάμε στα κοινοτικός? Πέρυσι ναι. Λιθουανός. Αν είναι χτύπα, φέτος, παρακαλώ ναι. Αυτή τη στιγμή. Χτύπα kolargosbc.gr και δες στο ομάδα το Ρασάτ Μπέλος τι τον αναφέρει. Τον αναφέρει Αμερικανός που έχει κοινοτικό διαβατήριο ή λέει ξεκάθαρα USA? USA είναι ο άνθρωπος. Σου παρακαλώ πολύ. Όλοι οι Αμερικανοί έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Μην κολλάμε σε Κροάτες. Μπορείς να πάρεις ένα Βόσνιο Αμερικανό, μπορείς να πάρεις. Άνετα. Ναι, Κροάτες, Λιθουανούς και τέτοια. Ναι. Μην κολλάμε, μην περιοριζόμαστε σε αυτή την αγορά. Κοίτα, ο Χεράς ή Αμερικανός θα είναι ή κανένας Σέρβος ο οποίος... Ξέρω λίγο δύσκολο τόσο καλό Σέρβος να σου έρθει. Ενώ... Από, δεν θα το πω ρατσιστικά, αλλά είναι πραγματικότητα. Από μαύρους περιφερειακούς χεράδες βρωμάει ο τόπος. Ναι, έχει πολλούς. Έχει πολλούς. Ναι. Παράδειγμα ο Κλάρκ τι συζητάμε. Έχει πολλούς. Να δούμε. Ναι, ναι. Να δούμε. Θα δούμε τι αποφάσεις θα βρούμε. Τους πρέπει να πάρουν γρήγορα γιατί η ομάδα έχει 15 μέρες και κάτι μπροστά της. Θα πρέπει να τρέξουν διαδικασίες αν είναι να κάνουν την αλλαγή. Αν δεν είναι να κάνουν την αλλαγή θα είμαστε στην άχαρη θέση να έχουμε... τον ξένο, το μεγαλύτερο θεωρητικά όπλο μας, να είναι συμπληρωματικό στην προσπάθεια της ομάδας. Γιατί κανένας και προπονητής να μην είσαι, κανένας πλέον δεν θα βγάλει από το σχήμα και από τη στρατηγική του τις λύσεις με τους ψηλούς που παίζουν τώρα. Δηλαδή με τον Χαριτόπουλο, με τον Αγγελακόπουλο και αν χρειαστεί με τον Γεωργάκη. Δηλαδή το ρόλο που θα διαδραματίσει ο Μπούμπαλο, αν παραμείνει, μπορεί κάλλιστα να τον παίξει ο Γεωργάκης. Δηλαδή να είναι η τρίτη λύση. Και ο Αντιμπούμπαλο να είναι πρωταγωνιστής σε άλλη θέση. Και ο Αντιμπούμπαλο να είναι πρωταγωνιστής, όπως το είπες πάρα πολύ σωστά, να είναι σε πρώτη γραμμή σε άλλη θέση. Να κερδίσουμε έναν πρωταγωνιστή ακόμα. Ναι, να βεβαίως να επισημάνουμε γιατί το παιδί το αξίζει να το επισημάνουμε. Μας είναι πολύ εύκολο να λέμε ότι αυτός που αν είναι να έρθει κάποιος μάλλον θα πρέπει να είναι ή λογικά θα είναι κάποιος που θα ξεκινά βασικό στη θέση 2. Αυτό το λέγαμε μέχρι τώρα με μεγάλη ευκολία λόγω του ότι βλέπαμε ότι ο Κώστας Τότσιος φέτος δεν μπορεί να βοηθήσει. Στα τελευταία όμως δύο παιχνίδια... Πάει καλά, ναι, έχει ανέβει. Στο Δούκα και τώρα με τον Χολαργό χθες, επέτυχε 14 και 15 πόντους. Ξαναέγινε δηλαδή ο Τότσιος που θέλαμε όλοι να είναι. Έχει ανέβει, βέβαια. Εντάξει, αλλά είναι μπάσκετ, παίζουν όλοι αρκετό χρόνο. Δεν θα χάσει το χρόνο συμμετοχής του Τότσιος. Αν έρθει ένας παίκτης ο οποίος να είναι καλός. Απλώς αν είναι να γίνει κάποια αλλαγή, να είναι πετυχημένη η επιλογή για να
μπορέσει η ομάδα να εξασφαλίσει έστω και το δεύτερο εισιτήριο για την άνοδο. Εγώ να μην σου πω τώρα ότι Κυριακή 7 Ιανουαρίου ο Ηρακλής θα κερδίσει το Περιστέρι. Να μην σου το πω. Εγώ το πιστεύω. Δεν ακούστηκα. Και εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Ναι. Έχω μια... Αν μου λέγες ότι την Κυριακή 17 Μαρτίου ο Ηρακλής στο Περιστέρι θα κερδίσει το Περιστέρι. Ναι. Εντάξει, εκεί θα έπρεπε να πάρεις το 80 για να σε ακούσω. Ναι. Τώρα με ακούς καλύτερα. Τώρα ναι, τώρα θα ακούω καλύτερα. Ναι, το πιστεύω στο Ιβανόφιο, ναι, το πιστεύω. Εντάξει. Για ποδόσφαιρο θα πούμε τίποτα. Και τώρα ισχύει αυτό που λένε, να μνημονεύσω και εγώ αυτά που είπε ο Γκαγκαλούδης, ότι θέλουμε πιο πολύ να βάλουμε το Περιστέρι να αισθανθεί τη γλύκα εντός... Λίγο, ναι, να μάθει να χάνει, ναι, να μάθει να χάνει, ναι. Γιατί, εντάξει, κάποια στιγμή θα γίνει, δεν μπορεί να πάει έτσι. Κάποια το στιγμή θα γίνει. Και κάποια πράγματα, θα φύγει κόσμος, θα φύγει και κόσμος και από την πρώτη γραμμή, επίπεδου Σαβελίδη δηλαδή κόσμος θα φύγει, και επίπεδου Μιλωνά, και λέω... Και πιτσιρικάδες, ναι. Θα αναφέρουμε γιατί είναι οι δύο που άρχισαν την εκτελεστική διαδικασία. Σωστά, σωστά. Από πλευράς πιτσιρικάδων άγουρων, ο Μιλωνάς, και από πλευράς παιχτών πρώτης γραμμής, ο Σαβελίδης. Ναι. Θα φύγουν και θα έρθουν, είναι ξεκάθαρο ότι πέρα από τον Τάι θα γίνουν άλλες 4, 5 ή 6 μεταγραφές. Η ομάδα σε όλους τους χώρους έχει ανάγκη. Εχθές το βράδυ σε μία εκτός αέρα έτσι, κουβέντα στο περιθώριο της συναυλίας, το νούμερο που έπαιξε στη συζήτηση ήταν 4 με 5. Εκτός του Τάι. Εκτός του Τάι. Ναι, ναι. Εκεί. Δηλαδή, αν βάλουμε και το Τάι, θα πάμε στο 5 με 6. Που ο Τάι θεωρείται δεδομένο. Ναι, ναι, φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα να θες να ξαναπώ, γίνε μάνατζερ. Γίνε μάνατζερ. Να σε ρωτήσω εγώ, σε αρέσουν αυτά, να μπω σε αυτή τη διαδικασία χριστουγεννιάτικα. Να μπω. Θέλεις να μπω. Θέλεις, εγώ να δεν ζήτησα τίποτα. Να μην μπω. Ό,τι θες κάνεις. Λοιπόν, να σε ρωτήσω. Ναι. Για να μην φεύγει ο Ρεβιθόπουλος ή ο Κυριακίδης και μετά τρελαίνεσαι και δεν ξέρεις ποιο να βάλεις εκεί πέρα. Ναι. Δεν θέλεις έναν ακόμη έτοιμο πλάγιο μπακ. Ναι. Backup. Προχώρα. Όλη η χρονιά σε μία θέση που υπάρχουν μόνο τρεις παίκτες για δύο θέσεις που παίρνουν συνέχεια κίτρινες γιατί αυτή είναι η θέση, όπως εννοώ στις θέσεις των στόπερ. Δεν χρειάζεται οι τρεις να γίνουν τέσσερις. Γιατί ο Καλυβοκάς τώρα γυρίζει, τώρα θα γίνουν. Ναι, αυτή είναι μια υποσημείωση που θα σε προλάβαινα, αλλά το είπες εσύ, τον Καλυβοκά. Λοιπόν, άρα μετράμε δύο στην άμυνα. Προχώρα. Δεν θέλεις να υπάρχει και ένας επιπέδου Παναγιωτούδη αμυντικός χαφ στην ομάδα. Ο Τάι, δεν τον βάζουμε σε αυτό. Ο Τάι είναι οκτάρι δεκάρι, ρε φίλε. Α, θες πιο... Ναι, θες πιο... Ναι, είναι, πολύ, είναι πιο μπροστά παίζει ο Τάι. Όχι, θες ποιο... Ή θα παίξει εκεί που παίζει ο Παναγιωτούδης τώρα ή θα παίξει ακόμη πιο μπροστά ως επιτελικός. Ναι. Λοιπόν, θέλεις. Οπότε πάμε σε τρεις παίκτες. Από τα πλάγια ο μόνος που έχει διακριθεί και κρατάει στεναρά τη θέση του γιατί δείχνει τεχνική και διεισδυτικότητα είναι ο Πτηνόπουλος. Πτηνόπουλος, ναι. Είμαστε στους τρεις. Εκεί δεν θέλεις και δύο ακόμη πλάγιους ώστε να υπάρχει ένας ακόμη και ένας backup. Πάμε στους πέντε. Θέλεις και ένα σεντερφόρ γιατί έχεις μείνει μόνο με τον Παπαδόπουλο και ο Κρυστάλλης, ο οποίος επειδή βαδίζει τα 36 τον υπολογίζεις ως, μόνο ως αλλαγή. Οπότε 6 παίκτες. Να του βγαίνουν μόνο τους τα δικά νούμερα. Σου τα θέλεις. Υπάρχει, ναι, και ένα άλλο θέλεις βέβαια που λέγεται χρήματα. Ναι, θέλεις και χρήματα. Δηλαδή, άκουσα και τον προπονητή να λέει ότι ο Νάσιτες δεν είμαστε, αλλά λύσεις θα βρούμε. Γι' αυτό το λέω. Ναι, μακάρι, μακάρι. Κοίταξε, μπορούν να έρθουν. Κάτι, οι λύσεις δεν στηρίζονται στον κόσμο, ούτε στο ποδόσφαιρο. Ξεκάθαρο. Όχι, αυτό, όχι, λένε, όχι, ξεκάθαρα, όχι, τα πράγματα. Στηρίζονται στο ότι υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν πρωτοβουλίες και λένε ποιον θέλεις να φέρεις. Έχω ένα καλό αριστερό εξτρέμ. Θα τα βρούμε, φέρτονα. Ναι. Εγώ θα τον αναλάβω. Μπράβο. Μπράβο. Ο Ματζιώκης δικός μου. Θα τα βρούμε και φέρτονα, ναι. Όπως και να πούμε παράδειγμα, όχι ότι τον ανέλαβε, όχι ο άνθρωπος που θα αναφέρω ότι τον ανέλαβε οικονομικά, απλώς μεσολάβησε στο να γίνει η μεταγραφή του. Σίγουρα ένας από τους ανθρώπους που στεναχωρέθηκε για την κατάληξη της συνεργασίας του Ηρακλή με τον Σαβελίδη είναι ο αδελφός του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε συμβάλει τα μέγιστα στο να φύγει από την προηγούμενη του ομάδα ο Σαβελίδης και να έρθει στον Ηρακλή. Εντάξει, γίνονται αυτά. Τέτοια η όλη κατάσταση που διαμορφώθηκε με τον παίκτη στην ομάδα. Γίνονται αυτά. Κυρίως εξωαγωνιστικά, που φαινόταν εξωαγωνιστικά ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα του γκρουπ ο Σαβελίδης, που δεν γινόταν να συνεχιστεί συνεργασία. Αυτά συμβαίνουν. Οπότε τώρα ξεκούραση, καθάριση στο ρόστερ, νέες μεταγραφές, νέα ενίσχυση και δουλειά. Το πρόγραμμα στο είπα,
Και συμφωνώ με ένα φίλο, δεν ξέρω πού το είπε, πού το άκουσα, αν το έγραψε κάπου και το άκουσα, ότι δυστυχώς, α όχι, όχι, μου το είπε φίλος μου Ηρακλειδές που μιλούσαμε στο τηλέφωνο προχθές, δυστυχώς πρέπει να κερδίσουμε, δηλαδή το Παλαιοχώρι δεν θα σκοντάφτει πουθενά, πρέπει να το κερδίσουμε εκεί μέσα και να πάρουμε την πρώτη θέση. Ναι. Για να πάμε στα play-offs, να παίξουμε στην τετράδα τη δική μας. Για να φτάσουμε βέβαια σε εκείνο το match, πρέπει να κερδιθούν και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πρέπει να πας τώρα να βγάλεις διπλό. Θεωρούμε ότι θα γυρίσουμε πιο δυνατή. Πρέπει να πας να βγάλεις διπλό στον Εύωσμο του Αγιανιού. Σαφέστατα. Του Αγιανιού που έχουμε, χαρή λαέ μου, ένα εκπληκτικό πρόγραμμα. Γιατί 3 η ώρα πρέπει να είμαστε στον Εύωσμο Αγροτικός Αστέρας Ηρακλής. Και 5 η ώρα πρέπει να είμαστε στο Ιβανόφιο Ηρακλής Περιστέρη. Όπως την πλήρωσε τις προάλλες στο Βόλιο, αυτή τη φορά θα την πληρώσει το. Ναι, αλλά είναι Ηρακλής Περιστέρη, κάτι πρέπει να γίνει. Να πάει λίγο πιο μετά, να πάει 5,5, να πάει 6, ξέρω εγώ. Κάτι πρέπει να γίνει. Και το 5,5 δεν είναι κακό. Το Περιστέρι δεν είναι χαζί, θα πατήσουν πόδι στην Σωστά. Και θα πούνε και... να γυρίσουμε πίσω. Και αυτό που θα την πληρώσει πάλι πιο πολύ από όλα θα είναι το Βόλιο, γιατί μετά έχει και Ηρακλής Ηρακλής Χαλκίδας την ίδια μέρα. Α, αυτό δεν το ήξερα. Ναι, 3 στα 3 έχουμε. Ναι, αν έχει Ηρακλής Ηρακλής Χαλκίδα, το Βόλιο θα το πληρώσει οριστικά, δεν το συζητάμε. Ναι. Το οποίο δεν ξέρω τώρα τι ώρα έχει. Ναι, αν μέχρι τότε ξέρω εγώ υπάρχει συμμετοχή. Ναι, αύριο γιατί τέτοια ώρα. Ξέρεις, και άλλοι ήταν σε αθλία κατάσταση, αλλά δεν είμαστε Παναθηναϊκός να μας στηρίξει όλο το βολεϊκό σύστημα και δεν είμαστε Εθνικός Αλεξανδρούπολης να μας στηρίξει ο Δήμος Αλεξανδρουπόλεως. Και να δώσει 12 χιλιάρικα δωρεάν. Ναι, για όσους δεν το θυμούνται ή δεν το έχουν ακούσει, πρόσφατα ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης που ήταν υποδιάλυση, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης έβγαλε από το ταμείο του 12.000 ευρώ και τα έδωσε ως δωρεά στην ομάδα της πόλης. Έτσι. Καλά το είπα. Ούτε πώς θα τα δικαιολογήσω, ούτε πώς δωρεά, θα τα δωρεά, δωρεά, δωρεά. Ένα χαρτζηλίκι από μένα. 12.000. Κάνε εσείς συναυλίες να βρεις αυτά τα λεφτά. Ακριβώς. Το 12.000 ήταν το ποσό που αναζητούσαμε εμείς να βγάλουμε μέσα από τη συναυλία του Μαργαρίτη. Που έχω την αίσθηση τώρα, επειδή κάποιοι επικοινώνησαν μέσω μηνύματος και καλά κάνουν. Καταρχάς να πούμε ότι δεν είμαστε εδώ είτε εγώ είτε ο Χαρίλαος για να... το μόνο που κάνουμε είναι να καταγράφουμε, δεν κάνουμε κάτι παραπάνω. Όποιος θέλει να μάθει το κάτι παραπάνω μπορεί να το μάθει ρωτώντας κάποιον πρωταγωνιστή, όπως και εμείς αυτή είναι η δουλειά μας. Και εδώ πάνω θα πω ότι δεν το αποκλείω αύριο, την επόμενη εβδομάδα, να ξαναυπάρξει μια τοποθέτηση από τον βολεϊκό Ηρακλή για αυτό που έγινε ή δεν έγινε στη συναυλία του Μαργαρίτη, γιατί νομίζω έτσι έχουν μάθει τον κόσμο από το καλοκαίρι. Όποτε τους δίνεται η ευκαιρία για τόσο σοβαρά ζητήματα, είτε με συνέντευξη τύπου, είτε με κάποια δήλωση, είτε με κάποια ανακοίνωση, να ενημερώνουν τον κόσμο. Νομίζω, Χαρίλα, φέτος αυτό γίνεται, έτσι, αρκετές φορές έχει συμβεί. Έτσι γίνεται, φίλε. Έτσι γίνεται. Ωραία. Επειδή είναι η τελευταία μας παρουσία κοινή πριν τα Χριστούγεννα. Θα σου πω να είσαι γερός, να περάσεις καλά. Αν είμαστε καλά, ναι. Αν είμαστε καλά, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πρώτα ο Θεός θα τα πούμε τώρα, 27 Τετάρτη. Αν είσαι καλά, όταν δεν έχεις χρήματα, δεν ανησυχείς για τίποτα, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχεις χρήματα. Σωστά. Τι ωραίο αυτό. Το ξέρεις δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί. Και οπότε, για να σε τρολάρω λίγο, έτσι που έρχονται και ωραίες μέρες, να μην λέμε μόνο τα αρνητικά και κάνουμε μνημόσυνα την εκπομπή, η γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή είναι πάρα πολύ κοντά στην άνοδό της στα μεγάλα σαλόνια στην Α1. Μεγάλη υπόθεση. Σου άρεσε? Όλα αυτά μ' αρέσουν. Σ' αρέσουν, έτσι, το ξέρω. Αλλά δεν έχω ιδέα. Το δεν ασχολούμαι. Δεν θα πω, δεν μου επικοινώνεις σωστά το θέμα της η ομάδα μπάσκετ. Ναι. Ναι, ναι, δεν ναι. μου το επικοινώνεσαι ναι, σωστά. Ναι. Είναι λάθος των υπευθύνων. Ναι. Τώρα μου θύμισες ένα συνάδελφο. Μου θύμισες ένα συνάδελφο που ασχολείται με δεν ρεπορτάζ. Δεν ασχολούμαι, είναι λάθος μου και τελείωσε η υπόθεση. Πολύ ωραίο. Μου θύμισες τον συνάδελφο, συγκεκριμένο συνάδελφο που πριν από κάποιες μέρες μου απάντησε στον τοίχο μου. Αν και εγώ δεν ασχολούμαι μετά τη ομάδα του, αυτός ασχολήθηκε μετά του Ηρακλή. Τέλος πάντων, δεν το αφήνω στην άκρη αυτό. Όταν έγραψα αυτά που έγραψα για την ΕΠΟ και τα λοιπά, τότε που δέχτηκε και το ξεφωνητό ο κύριος Γραμμένος εκείνες τις μέρες, αν θυμάσαι, που μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει και να πει: μη μιλάτε, αφού δεν πληρώσατε το πουρτουλίδι και σας ρίξανε γι' αυτό. Μην ασχολείστε, ρε παιδιά. Μην ασχολείστε. Δηλαδή, τζάμπα εκτίθεστε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος μέσω κρατικού μέσου είχε υποστηρίξει ότι
ο Ηρακλής πηγαίνει καλά με τη συνεργασία του με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων, αποδίδει καρπούς και έχει συνεχή νικηφόρα αποτελέσματα. Νομίζει ότι έχει γίνει η συγχώνευση. Και είναι σε κρατικό μέσο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω από το... Α, ο φίλος μας είδες τι έκανε προχθές. Ποιος φίλος? Ο φίλος μας του κρατικού μέσου που περιγράφει παιχνίδια βόλεϊ. Ναι, όχι, δεν το είδα. Τι έκανε? Αυτός που έλεγε μπράβο στον πιτσιρικά του Παναθηναϊκού. Στο... Ναι. Τον κατήγγειλαν εκεί και συνάδελφοι και από τον Φίνικα Σύρου σε ένα παιχνίδι, νομίζω ήταν Φίνικα Σύρος Ολυμπιακός, Φίνικα Σύρου Ολυμπιακός, που κατά τη διάρκεια της περιγραφής κάπνιζε. Μέσα στο κλειστό γήπεδο. Μάλιστα. Δηλαδή έλεγε, ξέρω εγώ, ισοφαρίζει ο Φίνικας, έκανε και ένα τέτοιο. Ναι. Και ναι. Τον βγάλανε με βιντεάκια εκεί, καταγγελίες και τέτοια. Ναι. Ωραία ναι. Πράγματα. Ωραία αυτό πράγματα. Είναι το τελευταίο κακό που μπορεί να κάνει για να μας εκνευρίσει. Κάνει άλλα, λέει άλλα πράγματα. Καλές γιορτές να έχουμε, χαρή λαέ μου. Υγεία σε όλους. Γερή να είμαστε. Υγεία και δουλειά όσοι έχουν να τη διατηρήσουν, όσοι δεν έχουν μήπως μπορούν να βρουν κάτι. Εν πάση περιπτώσει να το παλεύουμε. Να βρίσκουν να παλεύουμε. Τρόπο για να ζουν. Σωστά. Αυτό εκεί έχουμε φτάσει. Σωστά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Το λέει η γνωστή ατάκα ναι. Του τελευταίου καιρού, εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Ναι. Αυτό είναι. Εκεί μας κατάντησαν λοιπόν. Άντε. Ναι. Καλή χρονιά θα λέγα. Καλές γιορτές. Να είσαι καλά. Καλές γιορτές. Αν είμαστε γεροί θα τα πούμε. Θα τα πούμε και πριν του χρόνου. Πριν του χρόνου. Τι γάλουσα, αν δεν είμαστε γεροί. Θα τα πούμε. Άντε, φύγε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευγενικός είμαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τα κέντρα ξενών γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου, όπου μπορούμε να μάθουμε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και πληροφορική φυσικά. Είτε πάτε Βασιλής Σόλγας 178, είτε πάτε Fleming 13. Σας θυμίζω ότι αύριο, πέρα το τι θα καταγράψουμε στην ώρα για μπλε, συγγνώμη, γεροί να είμαστε, να μην κλείσει κι άλλο η φωνή και να μην έχουμε και πυρετό για να έρθουμε. Πέρα το ότι καταγράψουμε για τον Ηρακλή, εδώ θα είμαστε παρέα με την Αρρωγή Θεσσαλονίκης για να συγκεντρώσουμε 7 με 8, Λέοντος Οφού 18, στον έκτο όροφο κατά διάρκεια της αυριανής ώρας για μπλε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Όσους περισσότερους ντοματοχυμούς και όσα περισσότερα λάδια γίνεται, αυτή είναι η ανάγκη που έχουν οι οικογένειες, περίπου 40 στον αριθμό που συντηρεί η Αρρωγή Θεσσαλονίκης. Οπότε αύριο σας περιμένουμε με σακούλες στα χέρια, θα μας δώσετε χαρά και θα δώσετε πολύ μεγάλη χαρά σε αυτές τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Αύριο λοιπόν η εκπομπή μας, μέρες που είναι. Για ακόμη μια φορά και σε συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια με την Αρρωγή Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και θα μαζέψουμε ντοματοχυμούς και λάδια εδώ, Λέοντος Οφού 18, στον έκτο όροφο. Ακολουθούν τα μπασκετόπαιδά μας, ο Σταμάτης Μουρελής με τον Νίκο Μοσχοβίτη, στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά.